αριστερά στην Ελλάδα ξέρετε τι σημαίνει. Να γίνεσαι φύρμα από καταλήψεις, να βγάζεις το παιδί σου Ερνέστο από τον Τσε Γκεβάρα και να στέλνεις και το παιδάκι σου σε ιδιωτικό κολέγιο στην Πλάκα στο Χ. Λοιπόν, παρακαλώ τον κύριο Βλάχο, το πρόβλημα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καλούς φίλους, όλες τις καλές φίλες που είστε σήμερα εδώ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Νομαρχιακής Επιτροπής, της Δημοτικής Επιτροπής, στην πορεία για τις εκλογές. Θέλω να ευχαριστήσω κάθε μία και τον καθένα χωριστά γιατί ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, για την προσπάθεια την οποία κάνει, για τη συμμετοχή του σε αυτήν την τιτάνια μάχη που δίνει η παράταξη στις κρίσιμες εκλογές. Να επισημάνω και την παρουσία του πρώην Πρόεδρου της Νομαρχιακής Φθοράς του Μανούρη, των συναδέλφων, όλων, γιατί όλοι πια εδώ γνωριζόμαστε, άρα μεταξύ μας είμαστε όλοι επώνυμοι. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αναρωτιέται κανείς, έπρεπε η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές? Εμείς από την αρχή είπαμε πως όχι. Έπρεπε να γίνει προσπάθεια από αυτή τη Βουλή να βρεθεί μια λύση. Ο κύριος Τσίπρας δεν το πίστεψε και δεν το προσπάθησε καν. Εμείς δεν λέμε ότι ήταν εύκολο. Λέμε όμως ότι άξιζε να το προσπαθήσουμε. Και σε ό,τι μας αφορά το προσπαθήσαμε. Κρατήσαμε τη διερευνητική εντολή τρεις μέρες και ο πρόεδρος, ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης, έκανε τις επαφές που έπρεπε να κάνει με τους άλλους αρχηγούς, με τα άλλα στελέχη, για να καταγράψει τις απόψεις τους. Γιατί όμως πήγαμε σε εκλογές? Τελικά, γιατί ο κ. Τσίπρας, η κυβέρνησή του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, κατέρευσε κάτω από το βάρος των μεγάλων και ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Είναι αυτοί που υποσχέθηκαν στους πάντες τα πάντα. Είναι αυτοί που δημιούργησαν μια εικονική πραγματικότητα. Είναι αυτοί που κρύφτηκαν πίσω από το περίφημα πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και που άφησαν να εννοηθεί ότι το πρόβλημα του καθενός θα βρει λύση. Έτσι λοιπόν, παγίδευσαν μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας στις προηγούμενες εκλογές. Τότε, ο κάθε συμπολίτης μας έπρεπε να πάει στην κάλπη και να αποφασίσει τι θα ψηφίσει, κρίνοντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τις υποσχέσεις. Και βεβαίως, η διακυβέρνηση των 2,5 ετών είχε και πολλές δυσκολίες. Είχε και πολλές αδικίες, θα πω εγώ. Και θα το πω και λίγο πιο πέρα. Είχε και πολλά λάθη, τα οποία προφανώς έφεραν πολλούς από εμάς σε μια δύσκολη κατάσταση. Και άκουγες πολλούς φίλους να λένε στα πολλά που υποσχόταν, μα και ένα 20-30% από αυτά που υπόσχεται να πραγματοποιήσει, πάλι καλά θα είναι. Γιατί δεν περίμενε κανείς ότι δεν θα πραγματοποιήσει τίποτα από όλα αυτά και η κατάσταση θα χειροτερεύσει. Τότε είμαστε κινδυνολόγοι. Θυμάστε κάποιοι που λέγανε ότι μπορεί να κλείσουν τράπεζες και μας έλεγαν ότι συμπορευόμαστε με τους δανειστές. Μα ήταν πραγματικότητα. Δεν χρειαζόταν κανείς να ξέρει πολλά πράγματα για να καταλάβει πού θα οδηγηθεί η κατάσταση. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές που ο κύριος Τσίπρας ζητά τη δεύτερη ευκαιρία. Πριν πούμε λοιπόν για το πολιτικό κλίμα, να πούμε για τη δεύτερη ευκαιρία. Ποια είναι η δεύτερη ευκαιρία που ζητάει και γιατί να τη δώσουμε? Γιατί μας λέει τώρα, ξέχασε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν υλοποιήθηκε, αλλά ξεχάστηκε, μας λέει γιατί εμείς έχουμε ένα παράλληλο πρόγραμμα. Δηλαδή, μια καινούρια έκδοση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Όπου εμείς θα την υλοποιήσουμε, παράλληλα με τι? Παράλληλα με το μνημόνιο που αποφάσισε. Ωραία. Και με ποιον το συμφώνησε αυτό το παράλληλο πρόγραμμα? Από πού θα χρηματοδοτηθεί αυτά που λέγαμε και το Γενάρη? Όπου θα να. Και πάλι δεν απαντά. Άρα λοιπόν, η δεύτερη πλάνη χειρότερη της πρώτης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, η χώρα στην κατάσταση που μπήκε χρειάζεται το συντομότερο να μπει σε πολιτική σταθερότητα. Εάν την επόμενη μέρα των εκλογών δεν υπάρξει πολιτική σταθερότητα, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Τι σημαίνει πολιτική σταθερότητα? Σημαίνει να προκύψει από τις εκλογές μια κυβέρνηση μακράς πνοής. Να μπορέσει να κυβερνήσει 2-3, μακάρι 4 χρόνια. Με ένα πρόγραμμα και με τη συμμετοχή όσο γίνεται περισσότερων πολιτικών δυνάμεων. Ποιος το εγγυάται αυτό?
Μα φυσικά μόνο η Νέα Δημοκρατία. Γιατί το ιδιάται μόνο η Νέα Δημοκρατία? Γιατί ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης έρχεται και λέει, εμείς, αν είμαστε πρώτοι, θα κάνουμε κάλεσμα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν παρακαλάμε και κανέναν βέβαια, και όσοι προσέλθουν στο προσκλητήριο είναι καλοδεχούμενοι, με δύο προϋποθέσεις. Η μία, να συμφωνούν ότι θα στηρίξουν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, και η δεύτερη, ότι θα στηρίξουν το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων. Εάν σε αυτά τα δύο συμφωνήσουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ας έρθουν, όποιος θέλει. Εκεί μας είπαν ότι με αυτό είναι αδυναμία. Ο Μαϊμαράκης θα λέει ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Γιατί τι είπε? Είπε το εξής πατριωτικό. Ότι αν συμφωνήσουμε στο πρόγραμμα και κάποιος αυθαίρετα βάλει θέμα πρωθυπουργίας στο πρόσωπο του Βαγγέλη Μαϊμαράκη, εγώ δεν είπα άνθρωπος ότι εντάξει, να κάνω στην άκρη. Να μην μπλοκάρουμε το πρόγραμμα, να μην μπλοκάρουμε την ενότητα, να μην μπλοκάρουμε την επόμενη μέρα της χώρας χάρη σε μένα. Δεν έχω κάποια τόσο πολύ μεγάλη προσωπική φιλοδοξία να κοιμάμαι και να ξυπνάω σε ό,τι και καλά να γίνω πρωθυπουργός, σαν τον κύριο Τσίπρα που είπε στη Θεσσαλονίκη ότι θα με βλέπετε τα 8 χρόνια να εγκαινιάσω. Πήρε αυτές τις εκλογές, πήρε τις επόμενες, πήρε τις μεταπόμενες και τις βλέπουμε εκεί. Έλεος πια, έλεος. Τόση πολύ, έτσι, αλαζονία διακατέχει αυτούς τους ανθρώπους. Τους κατά τα άλλα ιδεολόγους αριστερούς που ξέραμε, λέγαμε πάντα η αριστερά, είναι ιδεολόγοι, μάχονται για ιδέες. Τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα τους κέρδισε η καρέκλα, η εξουσία, που δεν μπορεί να αφήσουμε τίποτε. Εδώ λοιπόν, απέναντι σε αυτή την πολύ καθαρή εξήγηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει τον κύριο Τσίπρας και λέει, εμείς δεν θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία. Πιστεύει κανείς Έλληνας ότι μπορεί να έχει κάποιο κόμμα αυτοδυναμία? Φαντάζομαι πως όχι, άρα το λέει για να το πει. Λέει, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία ή και να έχουμε αυτοδυναμία, εμείς θα συνεργαστούμε με τον κύριο Καμέρα και σαν τζάρ τους Έλληνες. Δηλαδή, σαν να μας λέει ότι πέφτει φλέβα χρυσού, μιας και θα συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο. Τυχαίνει εμείς εδώ, επειδή προέρχεται από εμάς, τον κύριο Καμένο να το ξέρουμε. Δηλαδή, τόσο πολύ μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο του Πανούλη που λέει ο Βαγγέλης, ο Μαϊμαράκης. Δηλαδή, μας εκτίσει. Άρα, εν πάση περιπτώσει, να το πάρει το ποτάμι να πάμε παρακάτω. Και αν και οι δυο τους δεν έχουν αυτοδυναμία και έχουν 140 τόσο, τι θα κάνουν? Θα πάμε πάλι σε εκλογές? Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Σε 30 μέρες, δηλαδή, κάπου στον Οκτώβριο θα ξαναπάμε σε εκλογές. Όχι, μας λέει, δεν θα πάμε σε εκλογές. Η χώρα δεν αντέχει και άλλες εκλογές. Άρα, θα συνεργαστείτε με κάποιον άλλον, τον οποίο σήμερα δεν τον λέτε. Άρα λέτε ψέματα. Σήμερα κρύβετε αυτούς με τους οποίους θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα. Γιατί δεν παρασυμβεί τίποτα άλλο, ή θα συνεργαστούν με κάποιον άλλον που σήμερα δεν τον μαρτυράνε, ή θα πάνε για εκλογές. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Ας επιλέξουν τι από τα δύο θα συμβεί, σε ποια από τις δύο περιπτώσεις λένε την αλήθεια και σε ποια βέβαιως λένε ψέματα. Και μην κακοφαίνεστε, κύριο Τσίπρα, όταν του λέει ο Μαϊμαράκης ότι είσαι φεφταράκος, διότι δίνει δικαιώματα για να του το λέμε. Και του το λέμε πολύ ευγενικά, έτσι και χαριτολογώντας, σαν τα χαστουκάκια που το δίνει ο κύριος Γιούνκερ, και νομίζει ότι του σπίθει. Γιατί όταν χαριετίζεται, νομίζει ότι διαπραγματεύεται. Και νομίζει ότι διαπραγματεύεται, γιατί όλο αυτό το διάστημα, αγαπητές φίλες και φίλοι, ήρθε και μας είπε ότι διαπραγματευτήκαμε σκληρά. Μα δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα. Επειδή συζήταγες 6 μήνες, δεν θα κρυθείς από τους 6 μήνες. Θα κρυθείς από το αποτέλεσμα. Αλλά και να κρυθεί από τους 6 μήνες. Για πέρτε λίγο στη μνήμη μας όλοι. Ποιος διαπραγματεύτηκε από τους 6 μήνες? Ποιο φασικό πρόσωπο, κάποια άλλο πήγαν? Ο κ. Βαρουφάκης. Πού είναι σήμερα ο κ. Βαρουφάκης? Στα ζήτημα. Ο πολιτικός του πατέρας. Ο κύριος Λαμπουράρης δεν θέλει να το ξέρει. Τον αποκηρύττουν τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν τον είδαν, δεν τον άκουσαν, δεν τον γνώρισαν ποτέ. Δεν τον θέλουν, δεν είναι δικός τους άνθρωπος. Μα δεν ήταν αυτονόητο αυτός ο άνθρωπος που σήκωσε το φορτίο της ηρωικής διαπραγμάτευσης σήμερα να είναι σημαία ενώψης εκλογών και να τον δείχνουν στον κόσμο? Γιατί χάρη σε αυτόν πετύχαμε. Και όχι μόνο τον δείχνουν, τον κρύβουν. Αποσιωπούν. Τον τελευταίο μήνα
πήρε τη σκυτράλη ο κύριος Τσακαλώτος. Ο οποίος τι έκανε, στις 10-15 μέρες μας έφερε συμφωνία. Ουσιαστικά δεν πρόλαβε να διαπραγματευτεί. Και τελικά, ποια ήταν η ουσιαστική διαπραγμάτευση, οι 17 ώρες για τις οποίες κλαίγεται ο κύριος Τσίπρας. Ότι άντεξε 17 ώρες άυπνος και πέτυχε αυτή τη συμφωνία. Τι πέτυχε σε αυτή τη συμφωνία, Όχι, εντάξει, μπράβο, καλά έκανε και άντεξε 17 ώρες άυπνος και μπορεί και να κοιμήθηκε. Γιατί με αυτά που υπέγραψε, ξύπνιος άλλος δεν τα υπέγραφε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι δεν κοιμήθηκε. Και ήρθε λοιπόν και μας έφερε αυτή τη συμφωνία. Ωραία. Την οποία στη συνέχεια έρχονται και λένε ότι μας επευλήθη. Εμείς δεν τη θέλαμε. Δεν θα την υπηρετήσουμε. Δεν την πιστεύουμε. Αλλά ρε παιδιά, τι έπρεπε να δώσει τόσο καιρό. Εντάξει, πέρασε η δημονική ασάφεια. Πέρασε ο κ. Τσακαλώτος. Είσαι εσύ. Κάνετε κάτι το οποίο το πιστεύετε. Και γιατί ξέρετε τη δεύτερη ευκαιρία. Γιατί ακριβώς. Τι να κάνετε. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι θέλουν την εξουσία για την εξουσία. Θέλουν να βλέψουν τη χώρα σε μεγαλύτερη περιπέτεια, είναι καθαρό. Δεν υπάρχει, γιατί βλέπετε, αν κανείς τα βάλει με μια σειρά, δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Οι απαντήσεις που δίνονται είναι μονόδρομος. Είτε τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει. Και ένα τελευταίο για αυτή την περίφημη διαπραγμάτευση, τη σκληρή που έδωσε. Αλήθεια, μπορούν να μας πούνε ενός εκλογών τι του ζητήθηκε και δεν το ψήφισαν, δεν το υπέγραψαν. Ό,τι του ζητήθηκε το υπέγραψαν όλα. Μας είπαν, εμείς δεν αρνηθήκαμε σκληρά μέχρι τέλους στο περίφημο Ταμείο Δημόσιας Υπηρεσίας που θα είχε έδρα του Λουξεμβούργου. Μα αν το υπέγραφαν και αυτό που περισσότερο στην κουβέντα μπήκε όσο μπήκε έτσι για να αποσυρθεί, θα μπορούσε να εμφανιστεί και να έρθει στην Ελλάδα ή έπρεπε να φύγει προς τα πάνω βόρεια. Δεν θα έρχονταν. Πρέπει να μας ζητάει σήμερα να πανηγυρίσουμε φίλες και φίλοι γιατί δεν υπέγραψε στη δημιουργία ενός ταμείου που θα είχε τα υπάρχοντά μας, της χώρας μας και θα είχε έδρα το Λουξεμβούργο. Και δεν θα πανηγυρίσουμε. Δηλαδή, τι άλλο χειρότερο μπορούσε να μας συμβεί. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αφού δεν μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα όπως σας εξήγησα, με μια σταθερή κυβέρνηση, αφού απορρίπτει, έρχεται και δεν έχει και κάποιο πρόγραμμα να εφαρμόσει. Θα πούν κάποιοι από εδώ. Μα όποιος και να βγει, το ίδιο πρόγραμμα θα υλοποιήσει. Μνημόνιο υπογράψατε όλοι. Πρώτον, δεν το υπογράψαμε όλοι. Εμείς ψηφίσαμε τη συμφωνία αυτή στο όνομα της παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια ήταν η εναλλακτική πρόταση? Να δειχθούμε εκτός ευρώ και Ευρώπης, δηλαδή σε πτώχευση. Όχι. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια επιλογή. Αυτή η παράταξη που ξεκίνησε και έβαλε τη χώρα στην Ευρώπη, που πάλεψε, που την έφερε μέχρι τον Γενάρη και που την έφερε, σήμερα να την οδηγήσει στο αδιέξοδο, να στείλουμε τα παιδιά μας να ζήσουν σε λογικές και σε συνθήκες της δεκαετίας του 50 και του 60, όχι, δεν το είχαμε αυτό το δικαίωμα. Και δεν το κάναμε. Και είπαμε θα ψηφίσουμε τη συμφωνία, αλλά κανείς δεν τους εμπόδισε να φέρουν μια καλή συμφωνία. Θα μπορούσαν τον Φλεβάρι, τον Μάρτιο να φέρουν μια καλύτερη συμφωνία. Τότε που μας έλεγαν ότι διαπραγματευόντουσαν και τελικά δεν έκαναν τίποτε. Φέρανε λοιπόν αυτή τη συμφωνία. Έρχονται σήμερα και μας λένε, εμείς αυτή τη συμφωνία τώρα θα την ξαναδιαπραγματευτούμε. Μα είναι σοβαρή. Σε ποιον θα πάνε και θα πούν ότι μέχρι από χτες συζητούσαμε. Την υπογράψαμε, τη συμφωνήσαμε. Αλλά ξέρετε τώρα μην το καλύψαμε. Και θέλουμε κάτι να αλλάξουμε. Αυτό μπορεί θεωρητικά να γίνει. Αλλά ποιος μπορεί να το κάνει? Μπορεί να το κάνει μόνο η Νέα Δημοκρατία που δεν συμμετείχε στη διαπραγμάτευση. Παρένθεση. Που ζητήσαμε να συμμετέχουμε στην εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης και το αρνήθηκαν. Κλείνει η παρένθεση. Άρα ήθελαν να διαπραγματευτούν μόνοι τους. Άρα μόνοι τους έφεραν αυτή τη συμφωνία. Μόνοι θα εισπράξουν το τίμημα. Γιατί μας λένε τώρα, εσείς το ψηφίσατε, εσείς τη φέρατε. Και η επιλογή των υπολείπων κομμάτων για να είμαστε δίκαιοι ήταν η προοπτική της χώρας. Και όχι η συμφωνία αυτή καθεαυτή. Μα η συμφωνία, ξέρετε, και αυτή που ψηφίστηκε δεν έχει τελειώσει. Έχει απόνερα, έχει ουρά. Που τους επόμενους μήνες θα πρέπει να συζητηθεί. Και να πρέπει να ψηφιστεί. Αυτά λοιπόν που δεν διεκδικήσει. Ο κύριος Τσακαλώτος που πήγε και συμφώνησε και ο κύριος Τσίπρας και λέει, μα τώρα λέει, εμείς θα ακούμε ισοδύναμα. Και γιατί δεν τα παρουσιάζετε τα ισοδύναμα
Βρε άνθρωποι, την ώρα που διαπραγματευόσαστε και τα θυμηθείτε και τρεις μήνες μετά. Άρα εμείς λέμε σε αυτό ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει το ηθικό δικαίωμα να έρθει αύριο στην κυβέρνηση και να πει: ξέρετε, δανειστές, συμφωνήσατε με την προηγούμενη κυβέρνηση αυτό, αλλά εμείς θα αντιπροτείνουμε φέρει πίν στο ΦΠΑ της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί για αυτό εκείνο. Εμείς μπορούμε να το παλέψουμε, μπορούμε να το πούμε. Και το έχουμε και έτοιμο σε κάποιους τομείς. Αυτοί που το συμφώνησαν όμως, πώς μπορούν να το ανατρέψουν και ποιος μπορεί να τους περάσει για σοβαρούς με αυτή την, με αυτή την πολιτική. Μην αμφιβάλλετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά είναι σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Και γιατί είναι σε στρατηγικό αδιέξοδο? Αυτοί είχαν πιστέψει, γιατί αποφάσισαν αρχές Ιουλίου να πάμε για εκλογές, ανεξάρτητα τι έλεγαν και πότε το είπαν, τότε που οι δημοσκοπήσεις μας έδιναν 20 μονάδες πίσω, σχεδόν κάτι παραπάνω από μόνο ψήφιο, 100%, και θεώρησαν ότι εμείς, αυτοί δηλαδή, θα πάμε σε εκλογές και θα κάνουμε περίπατο. Για κακή του τύχη και για καλή τυχή όλων των υπολείπων, τα πράγματα άλλαξαν. Άλλη η Νέα Δημοκρατία άλλαξε ηγεσία. Ο νέος πρόεδρος άλλαξε επιχειρηματολογία, άλλαξε προσέγγιση, άλλαξε τρόπο που πολιτεύεται. Και δεν το άλλαξε ο καινούργιος πρόεδρος, να το επισημάνω αυτό για να μας λένε σε σχέση με το παρελθόν για να διορθώσει κάτι. Απλά τα δεδομένα σήμερα είναι διαφορετικά. Απλά σήμερα πρέπει να απογοητευτούμε με άλλο τρόπο. Ό,τι έγινε χτες, έγινε, θα το γράψει η ιστορία. Και η ιστορία βλέπετε πώς δικαιώνει τα πράγματα, αλλά δεν είναι της παρούσης. Εμείς σήμερα πρέπει να δούμε με ένα ψηφισμένο τρίτο μνημόνιο πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη μέρα. Ό,τι έγινε πριν από ένα και από δύο χρόνια. Και αυτό κάνουμε. Περίμενε λοιπόν και φτιάξει ένα σκηνικό πόλωσης. Ο Βαρδιάκης Μημαράκης δεν του κάνει χάρη να πολλώνει το κλίμα. Δεν έγινε καμιά έτσι κουβέντα, αλλά βεβαίως είναι στα πλαίσια ενός αυθεντικού, απλού, καλοσυνάτου πολιτικού λόγου, θα πω εγώ. Άρα, ψάχνουν από παντού να βρουν πόλωση. Και δεν την βρίσκουν. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Γι' αυτό και βάλανε τον κύριο Καμένο να ανεβάσει σαν και καλά τους τόνους. Γι' αυτό είπε με Μημαράκης ότι είναι σε υπηρεσία. Εδώ ψάχνουν να βρουν τι έγινε πριν από 40 χρόνια. Ποιος ήταν πού, τι κάνανε. Εδώ τρία μνημόνια έχουν. Μνημόνια ψηφίστηκε πρόσφατα. Έχουμε, πιθανόν να έχουμε, πολιτική αστάθεια μετά από μια εβδομάδα και αυτοί μας λένε τι έγινε πριν από 40 χρόνια. Γιατί δεν μπορούν σήμερα να απογοητευτούν διαφορετικά ή μη μόνο μέσα σε ένα απολωμένο κλίμα. Εμείς λοιπόν δεν τους κάνουμε πουθενά. Εμείς θα συνεχίσουμε με αυτή την μετριοπαθή, τη συνεργητική προσέγγιση που κάνουμε. Το άνοιγμα που κάναμε σε όλη την κοινωνία. Με την υπόσχεση ότι και λάθη που γίνανε χθες θα τα ξαναδούμε και ό,τι μπορούμε στα πλαίσια της συμφωνίας, την οποία πρέπει να τηρήσουμε, να τα διορθώσουμε. Και στη λογική αυτή είναι που θέλουμε την ψήφο των πολιτών. Εκεί είναι το κάτι διαφορετικό. Αυτό που αναγκάζεται σήμερα να κάνει ο κ. Τσίπρας το παλιό και το νέο είναι στη λογική αυτή που πριν. Ότι τι έγινε, ποιο το παλιό, 40 χρόνια. Τι έγινε 40 χρόνια, δηλαδή. Μήπως θέλει να μας γυρίσει 40 χρόνια πίσω. Μα 40 χρόνια πίσω, πώς δηλαδή, να γινόμαστε η Αλβανία πριν 40 χρόνια, η Βουλγαρία πριν 40 χρόνια, η Ρουμανία πριν 40 χρόνια. Δηλαδή, καθεστώτα και νοοτροπίες και πολιτικές που οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης ανέτρεψαν και πανηγυρίζουν, μας λέει εμάς να αισθανόμαστε ένοχα για τα 40 χρόνια. Μα τα 40 χρόνια άλλαξε η ζωή όλων μας. Και αν γίναν λάθη, και αν γίνανε υπερβολές από τον καθέναν και από όλους μαζί, εδώ μέσα θα τα διορθώσουμε. Αλλά 40 χρόνια πίσω, ποιος δεν τολμά. Ποιος Τσίπρας, δηλαδή, η οικογένειά του θέλει να γίνει 40 χρόνια πίσω. Αυτό συγκρίνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εμείς λέμε να διαχειριστούμε την επόμενη μέρα με μετριοπάθεια, με συνέπεια, στα πλαίσια μιας ευρύτατης εθνικής συνεννόησης. Γιατί τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και όπως είπε και ο Μημαράκης στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν μια πολύ πετυχημένη έτσι, παρουσία και έφτιαξε και σήμερα, αρκεί να σας πω σήμερα από εκεί έρχομαι, η συνέντευξη ξεκίνησε 10.30, ήταν να τελειώσει στις 1.30, 2 ώρες. Και τέλειωσε 3.30, 2 ώρες μετά. Γιατί υπήρχαν συνεχώς ερωτήσεις από όλα τα μέσα. Αυτό το ενδιαφέρον, μην αμφιβάλλετε ότι
το έχει μόνο ένας αυριανός πρωθυπουργός. Δεν το έχει ένας αρχηγός της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό και έμειναν εκεί οι δημοσιογράφοι, γι' αυτό ρώταγα, γι' αυτό υπήρχε το ενδιαφέρον. Και το βλέπουν και αυτοί. Παίρνουν τις μετρήσεις. Ποιος λίγο μπροστά, ποιος λίγο πίσω. Εμείς μοιραστήκαμε με την ουσία αυτή την εβδομάδα της προσπάθειάς μας. Πρέπει να δώσουμε όλες και όλοι το καλύτερο μας σε αυτό. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Πρέπει να κλείσει η αριστερή παρένθεση. Δεν πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να καταλάβουν οι συμπολίτες μας. Δεν πρέπει να δώσουν πάλι ψήφο θυμού. Τι παραπληθυμός. Έδεσε και τον Γενάρη και στήξε 90 δις. Θα ωραία, θα δώσουμε τη δυνατότητα να το συνεχίσουν. Δηλαδή, ό,τι δεν έκαναν να το κάνουν στη συνέχεια. Ή θα το διορθώσουμε, θα το σταματήσουμε εδώ. Γιατί ξέρετε εμείς, έχουμε την διαφορά ότι όποιο λάθος εντοπιστεί, μπορούμε να το συζητήσουμε και να το διορθώσουμε. Αυτοί ξεκινάνε μόνο κόμματα, γιατί αυτό επιβάλλει η ιδεολογία τους και πάνε μέχρι το τέλος. Έτσι μας οδηγήσαν εδώ. Δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε. Και όχι κάποιοι φίλοι, ξέρετε, λένε, κανένα από τους δυο ή δεν πάω να ψηφίσω. Το δεν πάω να ψηφίσω σημαίνει ότι αφήνει και κάποιους που θα πάνε να επιλέξουν την τύχη της επόμενης μέρας όλων μας. Εμείς λέμε να πάνε να ψηφίσουν. Μα λέει εγώ θα πάω, θα ψηφίσω ψήφο διαμαρτυρία ένα μικρό κόμμα. Εάν το μικρό κόμμα το ψηφίσεις γιατί σε εμπνέει το πρόγραμμά του και πιστεύεις ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα υπάρχει διέξοδος, υπάρχει προοπτική την επόμενη μέρα, αν και εγώ διαφωνώ γιατί δεν είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που εγώ υπηρετώ, λέω το καταλαβαίνω να γίνει. Αλλά αν είναι ψήφος διαμαρτυρίας, στη λογική να τους δείξω, σε ποιον να δείξει. Άκουγα πρόσφατα τον κύριο Κασιδιάρη. Λέει, εμείς θέλουμε διπλάσιο νούμερο να έχουμε 25-30 βουλευτές. Και φανάμε σε κανείς που το θέλει για να είναι ευγενικό σκοπό. Να συμβάλλει κι αυτός. Να βγούμε από την κρίση. Για να μπορούμε, λέει, διευκρινίζει, να μπορούμε να κάνουμε φασαρία στην Βουλή. Μα γι' αυτό θα ψηφίσει ο κόσμος. Γιατί ποιος θα κάνει φασαρία στην Βουλή. Όταν κρίνεται η επόμενη μέρα η τύχη όλων μας, όταν η ζωή όλων είναι σε οριακό σημείο, πολύ περισσότερο σε οριακό σημείο, εμείς θα κάνουμε την πλάκα. Αυτή την έννοια έχει και το τζογάρισμα που είπε ο κ. Λιμαράκης στα Λονδίνο, με τον δικό του τρόπο. Εμείς θα παίξουμε δηλαδή, λέμε να μην παίξουμε. Λέμε όσο εκφράστηκε ο θυμός, εκφράστηκε. Περάσαμε αρκετές εκλογές. Σήμερα να πάμε στην κάλπη με σκέψη, με νου, όχι με θυμό. Να ψηφίσουμε για την προοπτική, για την επόμενη μέρα, για την διέξοδο από την κρίση. Πέρυσι κάποιοι φίλοι μας έλεγαν χειρότερα δεν γίνεται. Και πρέπει να αρθοσύριζα για να καταλάβουμε όλοι ότι υπάρχει χειρότερο. Και σήμερα το συζητάμε. Και κάποιοι επιμένουν, λέει καλά μπορεί να υπάρχει χειρότερο. Και σήμερα δυστυχώς υπάρχουν ακόμη χειρότερα. Εάν αυτό δεν, το τόσο απλό δεν το καταλάβουν οι συμπολίτες μας, δεν θα μπορέσουν να σκεφτούν με ψυχραιμία και να επιλέξουν κάτι ορθολογικό. Αυτή είναι η δικιά μας προσπάθεια. Με όση επιχείρημα μπορεί να επιστρατεύσει η κάθε μία και ο καθένας. Απλοϊκά δεν χρειάζονται δα τόσο πολύ μεγάλα επιχειρήματα, τόσο πολύ μεγάλες αναλύσεις. Απλά πράγματα που τα ζούμε όλοι. Και μέσα στην κατάσταση δύσκολη την οποία ζούμε, να μπορέσουμε να επιλέξουμε το σωστό. Λέω λοιπόν, μια εβδομάδα που έμεινε, να μπορέσουμε η κάθε μία, ο καθένας, όλοι μαζί, να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Συμμετέχοντας, συζητώντας, μην αποκλείοντας κανέναν. Το κλίμα έτσι κι αλλιώς είναι διαφορετικό, το βλέπετε κι εσείς. Αλλάζει το κλίμα. Πολλοί κόσμοι είναι προβληματισμένοι. Μην αφήσουμε κανέναν γνωστό φίλο που δεν θέλει να πάει να ψηφίσει, γιατί την προηγούμενη φορά ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και τώρα δεν θέλει να πάει να ψηφίσει. Και ξέρεις, δεν είναι εύκολο ξανά από ένα άλλο κόμμα να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και ξανά να γυρίσει. Είναι αλήθεια αυτό. Όμως, επειδή τα γεγονότα δεν μπορούν να περιμένουν, οι εξελίξεις δεν μπορούν να περιμένουν, πρέπει να το κάνει. Πρέπει να το κάνει, πρέπει να βρει το κουράγιο και τη δύναμη. Και δεν χρειάζεται να πει και σε κανένα, μόνο στον εαυτό του. Να διορθώσει το λάθος που έκανε σε προηγούμενες εκλογές. Όχι μόνο το Ιανουάριο, και σε προηγούμενες εκλογές. Μας λένε αγαπητοί φίλοι ότι μα η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να αυξηθεί άλλο, γιατί έπιασε τα πάνη. Έπιασε το 80% της συσπήρωσης. Ποια συσπήρωση, προσέξτε, του Ιανουαρίου. Δηλαδή έχουμε πιάσει
το 80% του 28. Ωραία. Πέρα από το ότι μπορούμε να πάμε και λίγο παραπάνω, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι και το βλέπετε, εμείς δεν απευθυνόμαστε σε αυτούς. Εμείς απευθυνόμαστε στους δικούς μας ανθρώπους που δεν μας ψήφισαν σε προηγούμενες εκλογές. Και τους γνωρίζουν. Τους ξέρουμε στην κάθε τοπική κοινωνία. Τους ξέρουμε στη γειτονιά μας. Σε αυτούς πρέπει να απευθυνθούμε. Αυτούς πρέπει να ενημερώσουμε. Να παρακαλέσουμε, αν θέλετε. Να σκεφτούν συνετά αυτή την ώρα. Μην παίζουμε την τύχη της πατρίδας και των παιδιών μας. Μην παίζουμε την τύχη μας την επόμενη μέρα. Υπάρχουν χειρότερα σενάρια σε εξέλιξη. Δεν πρέπει να τα δούμε. Ας το σταματήσουμε το κακό εδώ. Όποιο κακό έγινε, από όποιο και αν έγινε. Και ας κοιτάξουμε μπροστά. Πώς όλοι μαζί μπορούμε να κινήσουμε την επόμενη μέρα με περισσότερη αισιοδοξία, με ελπίδα. Να πούμε ότι όλες και όλοι αξίζει να ασχολούμαστε με τα κοινά. Γιατί πράγματι αυτή η προσπάθεια, αυτός ο αγώνας έχει προοπτική. Αυτός ο μετροπαθής λόγος του Βαγγέλη Μεϊμαράκη αφήνει σημαία από όλους μας. Κατανοητός από όλη την κοινωνία. Γιατί δεν διαχωρίζει κανέναν. Γιατί δεν εξαιρεί κανέναν. Γιατί δεν διώχνει κανέναν. Και όλοι μαζί να πάμε έτσι με όση δύναμη, με όσο κουράγιο έχει η νεοδημοκρατική ψυχή και την επόμενη Κυριακή τέτοια ώρα που θα έχουν βγει τα exit poll να έχουμε καταγράψει το πρώτο βήμα για μια μεγάλη νίκη. Μια νίκη όχι δικαίωση του χτες, όχι ικανοποίηση προσώπων, αλλά μια νίκη ελπίδας και προοπτικής για την επόμενη μέρα για όλους μας. Γιατί τα δύσκολα θα ξεκινήσουν την επόμενη Δευτέρα και εμείς το ξέρουμε. Γι' αυτό και είμαστε πολύ προσεκτικοί και μην θέλουμε και την επόμενη μέρα να κοιταζόμαστε στα μάτια, βλέπετε με πόση υπευθυνότητα λόγου, με πόση αυστηρή ιεράρχηση στόχων πάμε σε αυτές τις εκλογές. Και ζητάμε από τον κόσμο επιτέλους και αυτός να καταλάβει. Να καταλάβει τη δύσκολη ώρα, να μην παγιδευτεί, γιατί και το 9 του είπαμε την αλήθεια και δεν την πίστεψε. Και το 2014 το είπαμε την αλήθεια και δεν την πίστεψε. Ας μην τριτώσει το κακό. Είναι κρίμα. Δεν μας αξίζει μια τέτοια επόμενη μέρα. Για αυτή λοιπόν την αισιόδοξη για μας όλους. Επόμενη μέρα είμαστε εδώ να ενώσουμε τη φωνή μας, να βάλαμε κι εμείς ένα πετραδάκι σε αυτή την πορεία. Σας εύχομαι.